Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, μας περιμένει ο Χρήστος Νικολαίδης και έχει πληροφορίες για την ενέδρα θανάτου, Χρήστο, που έστησαν στον άτυχο Άλκη. Δύο νέα στοιχεία προκύπτουν, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως μας είπε πριν από λίγο ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, ο οποίος συνόδευσε τους γονείς αλλά και τους φίλους του Άλκη στο γραφείο της ανακρίτριας. Τα δύο παιδιά, τα οποία και αυτά έπεσαν θύματα αυτής της καταδρομικής επίθεσης, είπαν στην ανακρίτρια πρώτον ότι ενδεχομένως να έχουν λάβει μέρος στην καταδρομική επιχείρηση και άλλοι νεαροί, όχι μόνο αυτοί δηλαδή που έχουν συλληφθεί, αλλά και άλλα άτομα, τα οποία ενδεχομένως να έχουν παίξει κάποιον περιφερειακό ρόλο, να είναι δηλαδή αυτό που λέμε τσιλιαδόροι. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο εισέφεραν ήταν ότι πριν από την επίθεση, τα τρία παιδιά μαζί με κάποιους άλλους φίλους τους βρέθηκαν πίσω από το γήπεδο του Άρη σε ένα πάρκο το οποίο είναι γνωστό στις τάξεις των νεαρών ως το πάρκο του Άρη. Ενδεχομένως, είπαν τα παιδιά στην ανακρίτρια, ότι εκεί μας είδαν τα μέλη της συμμορίας και εκεί μας στοχοποίησαν για να μας ακολουθήσουν αργότερα όταν είχαμε απομονωθεί και όταν είχαμε μείνει λιγότεροι και μας επιτέθηκαν περίπου 100-150 μέτρα παρακάτω, δηλαδή. Μιλούν σε εκείνο δηλαδή, το τραγικό στενό. Μιλούν δηλαδή, Χρήστο, για κανονική ενέδρα, έτσι. Ακριβώς, για μια τέτοια ενέδρα και όπως είπαν χαρακτηριστικά τα δύο παιδιά, μπορούν να βρουν και άλλες μαρτυρίες από τα παιδιά, από τους συνομιλίκους οι οποίοι βρέθηκαν στο πάρκο του Άρεως νωρίτερα. Είναι κάτι το οποίο το είπα στην ανακρίτρια, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Κούγιας. Θυμίζω ότι βρέθηκαν εδώ μαζί με τους τραγικούς γονείς του 19χρονου Άλκη, προκειμένου να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής και να ενημερωθούν για την εξέλιξη της υπόθεσης. Δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις, άλλωστε τα λόγια τους, όπως τα κατέγραψε χθες η κάμερα του Όπεν, ήταν συγκλονιστικά, Λίνα.